Δεν είναι ανάγκη να συμφωνεί κανείς με τις απόψεις του Δημήτρη Κουφοντίνα, ούτε με τον τρόπο που επέλεξε να προωθήσει τις ιδέες του, για να αποδοκιμάσει με τον πιο κατηγορηματικό και δημόσιο τρόπο την άρνηση της Επιτροπής Αδειών να του χορηγήσει άδεια εξόδου από τη φυλακή. Ένα δικαίωμα που το θεμελίωσε από το 2010, αφού δηλαδή έκτισε πρώτα 8 χρόνια ποινής, όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Μπορούσε επομένως, εδώ και 7 χρόνια, θεωρητικά πάντα, να ασκήσει το δικαίωμά του στην έξοδο, όπως το έχουν ήδη ασκήσει εκατοντάδες άλλοι κρατούμενοι. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σχετίζεται με το σκεπτικό βάσει του οποίου η Επιτροπή Αδειών στέρισε από τον Δημήτρη Κουφοντίνα αυτό το δικαίωμα για μία ακόμη φορά. Εν συντομία, επειδή δεν εκδήλωσε μεταστροφή και μεταμέλεια, παρότι μάλιστα ο ίδιος με σαφή τρόπο δεσμεύτηκε ενώπιόν της ότι θα κάνει ορθή χρήση της άδειας. Πρόκειται για ένα σκεπτικό που σαφέστατα ξεπερνάει το γράμμα και το πνεύμα του νόμου που περιορίζονται στη στάση του κρατούμενου στη διάρκεια της κράτησης. Αυτό ακριβώς οφείλει να εξετάσει η Επιτροπή και να αξιολογήσει για το αν θα του εγκρίνει ή όχι την άδεια. Η Επιτροπή Αδειών αντίθετα υπερεύει το ρόλο της επιδιδόμενη σε αυθαίρετες ερμηνείες και αναλαμβάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο πολιτικά καθήκοντα. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται κατά την άποψή μου η μεγαλύτερη διακύβευση που αφορά αν όχι όλη την κοινωνία, τουλάχιστον όσους αγωνίζονται και δίνουν καθημερινά τη μάχη για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Στο πρόσωπο του Δημήτρη Κουφοντίνα, με την απόφαση της Επιτροπής Αδειών, το βαθύ κράτος στέλνει ένα μήνυμα αυθαιρεσίας και ρεβανσισμού. Το ίδιο το κράτος που υποτίθεται είναι ο εγγυητής της ισονομίας και του δικαίου δηλώνει ότι διατηρεί το προνόμιο να εφαρμόζει κατ' επιλογή à la carte την νομοθεσία όποτε και εάν το συμφέρει. Έτσι, με την ίδια άνεση που κάνει τα στραβά μάτια σε κολοσσιαία ποινικά αδικήματα μαύρου πολιτικού χρήματος και εμπορίας ναρκωτικών, με την ίδια άνεση καταστρατηγεί τα δικαιώματα των φυλακισμένων, αποδεικνύοντας έτσι τη βαθιά ταξική και πολιτική του μεροληψία. Η καταστρατήγηση του νόμου από την Επιτροπή Αδειών, που δείχνει επίσης ότι και το περίφημο ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί ένα πουκάμισο αδιανό, εκθέτει βαρύτατα και το ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει να θυμηθούμε ότι ακόμα και μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι μπορεί στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα να ακολουθήσει την πεπατημένη της δρακόντιας λιτότητας, εντούτοις στα ζητήματα των πολιτικών ελευθεριών θα κάνει τη διαφορά. Μάλιστα, οι πιο τολμηροί έλεγαν πως έρχεται και μία άνοιξη των ελευθεριών που θα επισκιάσει το συνεχιζόμενο οικονομικό ζόφο, αναδεικνύοντας έτσι τα πλεονεκτήματα της αριστεράς σε αντιδιαστολή με τη συντήρηση και τη δεξιά. Στην πράξη, αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπροσωπεύει για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες τον ίδιο ακριβώς κίνδυνο που αντιπροσωπεύει για το δικαίωμα στο μισθό, τη σύνταξη και τη δημόσια παιδεία. Με άλλα λόγια, μια πολιτική που μειώνει τις συντάξεις, αυξάνει τη φορολογία και ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία, αποδεικνύεται εξίσου αμήλικτη και εκδικητική απέναντι σε πολιτικούς κρατούμενους όπως είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Η διεκδίκηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δημήτρη Κουφοντίνα πρέπει κατά την άποψή μου να αποτελέσει υπόθεση του οργανωμένου εργατικού κινήματος και της αριστεράς, καθώς το πρόσωπό του απειλούνται συλλογικές κατακτήσεις και δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν μέσα από μαζικούς αγώνες. Υπό αυτό το πρίσμα στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα του και ενώνουμε και τη δική μας φωνή στο αίτημά του για ίση μεταχείριση και πλήρη σεβασμό στα δικαιώματά του. Σας ευχαριστώ.